δεν έχετε καμία σχέση με τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία είχαν μια συγκεκριμένη στάση. Όμως, είχατε αρνητική στάση στο θέμα αυτό. Και ενδεχομένως, κάποιοι μπορεί να μην έχουν αντιληφθεί τι ακριβώς εννοείται και να σας παρασυγούν. Και να λένε, μα είναι δυνατόν το ΚΚΕ να έχει εντελώς διαφορετική άποψη. Ναι, να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση... Εγώ άκουσα και τους εκπροσώπους των ΛΟΑΤΚΙ χθες. Την κυρία Μπελιά, για παράδειγμα, λέει ότι μας έχει εντυπωσιάσει αρνητικά η στάση του ΚΚΕ που έχει ταυτόσιμη θέση με την Εκκλησία. Έχεις δίκιο, καλά έκανες και το πεις. Αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η συζήτηση, μόνο νυφάλια δεν είναι, όπως ισχυρίστηκε ο Πρωθυπουργός χθες. Δηλαδή έχουν διαμορφωθεί ορισμένες τεχνικές διαχωριστικές γραμμές. Ή θα είσαι με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, έτσι όπως εκφράζεται από ακροδεξιές δυνάμεις που έφτασαν σε ομοφοβικά σκοταδιστικά παραλυρήματα και μέσα στη Βουλή, ή θα είσαι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τον νόμο που καταθέτει, που το είδαμε το νομοσχέδιο. Το ΚΚΕ τι είπα από την πρώτη στιγμή, ότι εμείς δεν αρνούμαστε την ανάγκη να ρυθμιστούν ζητήματα μεταξύ δύο ανθρώπων που συμβιώνουν ανεξάρτητα από το σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Δεν αρνούμαστε να ρυθμιστούν οι σχέσεις του παιδιού με τον σύντροφο του φυσικού ή θετού γονέα. Εμείς εκφράσαμε ορισμένες επιφυλάξεις. Και επειδή είδαμε λίγο διαγώνια το νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε, είναι ορισμένα άρθρα που επιβεβαιώνουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες. Εσείς και την άρνηση του ΚΚΕ. Έχετε αποφασίσει. Εμείς, με βάση τώρα το τελικό νομοσχέδιο, θα κουβεντιάσουμε συλλογικά και με βάση τους βασικούς προβληματισμούς που έχουμε καταθέσει, θα τοποθετηθούμε. Μπορεί και να απέχετε. Να σας πω για παράδειγμα. Θα το καταλήξουμε συλλογικά. Τι έχουμε εκφράσει ως επιφύλαξη? Έχουμε εκφράσει ως επιφύλαξη ότι αντικειμενικά, με βάση την κατάσταση που ισχύει στις δημόσιες και ιδιωτικές δομές παιδικής προστασίας, η κοινή τεκνοθεσία που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, όπως έλεγε τόσο καιρό το ΚΚΕ, δεν ξεχωρίζεται γάμος από την τεκνοθεσία, θα προχωρήσει με άλλους τρόπους. Πώς θα προχωρήσει? Με βάση το άρθρο 10 επιβεβαιώνεται ότι αυτό που θα προχωρήσει είναι οι υιοθεσίες από το εξωτερικό, γιατί λέει από τρίτες χώρες, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από παντού. Άρα, είτε με αυτό το δρόμο, είτε μέσω ιατρικός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δηλαδή Δάγκα, μέσω του εμπορίου, εμπορίου που λέτε. Και παρένθετης μητρότητας, δηλαδή γιατί, ουσιαστικά λοιπόν, δεν αναδείξατε ως ΚΚΕ αυτά ακριβώς τα προβλήματα, αλλά παράλληλα να δώσετε τη δυνατότητα και σε αυτούς τους ανθρώπους, στους ομοφιλόφιλους, να έχουν την ίδια ευκαιρία που έχουν και όλοι οι άλλοι. Είναι σαν να τους αποκλείετε και να λέτε ότι επειδή έχουμε πολλά προβλήματα, εσείς δεν μπορείτε να μπείτε εδώ. Θα σας πω. Τελικά τι επιβεβαιώνεται? Ότι ακόμα και με αυτό το νομοσχέδιο η βασική διάκριση παραμένει. Δηλαδή, ζευγάρια πλούσιων ομόφιλων ζευγαριών που έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό να ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία μπορούν. Επίσης, άκουσα και τον κύριο Βενιζέλο σε ανάλογη εκδήλωση που είχε οργανωθεί και άλλους, οι οποίοι τι είπανε στην πράξη? Ότι το αρχικό νομοσχέδιο που είχαμε παραδώσει στην κυβέρνηση περιλάμβανε και το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας ως διαδικασία για να ενταχθεί. Δεν υπάρχει λοιπόν, αυτό. Σας το λέω. Άρα τι λέμε? Ότι στην πράξη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν συζητάμε γενικά και αόριστα, έχει διαμορφωθεί ένα πλαίσιο ακραία εμπορευματοποίησης. Να σας πω ένα παράδειγμα για να πάμε σώματος, στον κύριο Μαμουλάκη. Να σας το ολοκληρώσω. Έχει σημασία, και εμείς τα είχαμε καταψηφίσει και για τα ετερόφιλα ζευγάρια τα συγκεκριμένα άρθρα και για τα δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε πριν από λίγο. Στη δημοσκόπηση που παρουσιάσαμε πριν από λίγο, επειδή έχει και τις απόψεις των ψηφοφόρων των κομμάτων, το 73% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ τάσετε υπέρ αυτού του νομοσχεδίου. Τάσετε υπέρ της ισότητας στο γάμο. Το βλέπετε. Η πολιτικός γάμος ομόφυλων, το 73% λέει ναι. Γιατί να σας πω, τεκνοθεσία δεν καταγράφεται. Τι δηλαδή λέει ένας κόσμος που εγώ το καταλαβαίνω? Ρε παιδιά, γιατί να μην ρυθμιστούν οι σχέσεις συμβίωση με το ξένο ζευγαριού? Για να καταλάβουμε το πρότυπο της ελληνικής οικογένειας, ότι θα πρέπει να υπάρχει πατέρας και μητέρα και να είναι διακριτή η ρόλη και όχι να υπάρχουν δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Σας βρίσκει σύμφωνοι ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς επειδή έχουν ακουστεί και πάρα πολλά, εμείς δεν θα πάμε να υπερασπιστούμε την πυρηνική οικογένεια που αν θέλετε βρίσκεται και σε κρίση. Και αυτό επιδιώκεται να ρυθμιστεί, είτε από την πλευρά της υπεράσπισης, αυτό που λέμε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, είτε από την πλευρά την ανορθολογική. Εμείς με τι εκφράζουμε επιφύλαξη? Ότι στο νόμο αντικειμενικά, και όχι επειδή είναι θέληση
των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά αντικειμενικά στο νόμο θα περάσει ένας άκρατος ανορθολογισμός. Κοιτάξτε να δείτε, λέει ας πούμε ο Πρωθυπουργός. Ελάτε για να πάμε στον κύριο Μαμουλάκη. Ναι, πολύ σύντομα. Λέει για παράδειγμα ο Πρωθυπουργός. Τι λέει? Ότι εγώ δεν περιλαμβάνω στο νομοσχέδιο το γονέας ένα γονέας. Δύο, δεν διαγράφω το μητρότητα πατρότητα. Όταν όμως υπάρχει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης, που μάλλον θα έρθει και σαν κανονισμός, δηλαδή θα επιβληθεί σε όλα τα κράτη-μέλη, όταν αναγνωρίζεις με το άρθρο 10 σχέσεις που έχουν διαμορφωθεί σε άλλες χώρες, π.χ. Καναδάς, αναγνωρίζεις γονέα 1, γονέα 2, γονέα 3. Πώς ένας... Το πρόβλημά σας είναι πώς το ονομάζονται. Ή ότι όχι, αν τους αναγνωρίζετε ως γονείς. Είναι το ουσιαστικό. Είναι οι δύο μαμάδες γονείς για σας. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι? Δεν απαντάτε όμως. Είναι δύο μαμάδες που μεγαλώνουν ένα παιδάκι μαμάδες εμείς για σας. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνει το παιδί με τη φυσική υθέτη γονέα και με το σύντροφο. Δεν πρέπει αυτό το παιδί να έχει ίσα δικαιώματα γονέα με τα άλλα παιδιά? Και αυτό λέμε. Εκεί καταλήγει η συζήτηση. Ότι αυτά έπρεπε να είχαν ήδη ρυθμιστεί με βάση το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Εμάς η άποψή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή. Και αυτό παλεύουμε να υποστηρίξουμε την ισότιμη ελεύθερη συμβίωση μεταξύ δύο ανθρώπων ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού και ευθύνη του κράτους να καλύπτονται τα παιδιά. Έχετε κολλήσει ένσημα προοδευτισμού στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτή είναι η αλήθεια. Και χθες ο Πρωθυπουργός έβγαινε ως υπερασπιστής. Εσείς τι θεωρείτε? Όχι. Και εμείς, ότι πώς το ξέρετε και αυτό? Εντάξει, μην τσακώνεστε για το πόσο προοδευτικό. Δεν τσακώνεται κανένας. Χθες βγήκε ο Πρωθυπουργός και μίλησε για ισότητα και παρουσιάστηκε ως υπερασπιστής. Και την ίδια ώρα είχαν τσακίσει τα ΜΑΤ μία ολόκληρη οικογένεια για να την ξεσπιτώσουν από το σπίτι, την Ιωάννα Κολομπού με τον Ανάπηρο Πιόλιο. Όπως με την ίδια επίθεση. Εγώ θέλω να δω τον κύριο Κασελάκη να γυρίζει την Ιφίλιο και να κοιτάζει στα μάτια τους ομογενείς και να τους εξηγεί γιατί δεν θέλει να έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν.